λίγο το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Κουρδάκης Κάρης, από τη Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγόρα Λαμπίδα. Ωραία, θέλω να μας πείτε λίγο τι πρόβλημα έχει προκύψει και βρίσκεστε σήμερα εδώ στο Αγρίνιο, στα γραφεία του ΕΦΚΑ. Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της κυβέρνησης για προστασία των ευάλωτων, καθημερινά οι ανάπηροι βιώνουν τις περικοπές στα επιδόματα, στις συντάξεις, τη δυναμία τους να κάνουν τις θεραπείες τους, να βρουν ραντεβού με τον γιατρό τους ή να βρουν δουλειά. Μια τέτοια περίπτωση είναι και σήμερα εδώ, στα ΚΕΠΑ, που περνάει από δευτεροβάθμια επιτροπή. Ανάπηρο συνάδελφός μας εδώ από την περιοχή, που κόπηκε από την πρωτοβάθμια επιτροπή με ένα τέτοιο τρόπο για να μην μπορεί να πάρει επίδομα. Έχει ατύχημα σοβαρό τροχαίο εδώ και 23 χρόνια, ενώ και με την προηγούμενη απόφαση ουσιαστικά το αναγνωριζόταν να πάρει το επίδομα κινητικής θεραπείας, το λεγόμενο εξωτερικό. Ποτέ δεν το πήρε γιατί δεν τον ενημερώσαν να το δικαιούται. Και με τη σημερινή απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που κάναμε ένσταση και τη στηρίζουμε του συναδέλφου, απαιτούμε να το αναγνωριστεί το δικαίωμα στο επίδομα για να μπορεί να ζήσει, το δικαίωμα στη σύνταξή του και πάνω απ' όλα το δικαίωμα σαν νέος άνθρωπος να μπορεί να ζει, να φτιάξει οικογένεια, είναι 45 χρονών, να έχει δουλειά. Είναι επιστήμονας, είναι σπουδαγμένος και με το ζόρι έχει κάνει κάποια μεροκάματα τα τελευταία χρόνια. Δικαιούται να ζήσει και το απαιτούμε για τον κάθε άνθρωπο. Απευθύνουμε με αυτή την ευκαιρία μήνυμα στις χιλιάδες των οικογενειών των αναπήρων και των χωριών Πασκόντων στην περιοχή σας να οργανωθούν. Μας ετοιμάζουν ακόμα χειρότερα. Το δίθεν προστασίας των ευάλωτων είναι για να συγκαλύψουν σε ακόμα μεγαλύτερες περικοπές της ιδιωτικοποίησης στην υγεία και στην πρόνοια, να κόψουν λεφτά από αυτά που δίνουν και θα μας αντιμετωπίζουν σαν κόστος για τους εργαζόμενους, για τους ανάπηρους και τον λαό, για να το κάνουν παροχές στους λίγους, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Όλοι μαζί είμαστε δυνατοί, μπορούμε σήμερα να προασπίσουμε τον συνάδελφό μας, μπορούμε να προασπίσουμε αυτό που του πληστηριάζουν το σπίτι, μπορούμε να στήσουμε μια σπίδα προστασίας απέναντι στους ανθρώπους μας, στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας. Έτσι μπορεί με τον αγώνα μας, την αλλαγή, να γίνουμε δυνατοί, να φέρουμε βόλτα τα πράγματα, να τα φέρουμε τούμπα για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.